δουλειάς μας είναι όσες και οι πτυχές της ζωής των τριών δημοτικών μας ενωτήτων, του Γαζίου, της Τηλίσσου και του Κουρσόνα. Οι άξονες των προτεραιοτήτων μας πολύ. Οι αγωνίες και τα όνειρα της νέας γενιάς μας δείχνουν τον δρόμο και μας εμπνέουν. Οι σκέψεις και οι προτεραιότητες των ανθρώπων της παραγωγής μας γεμίζουν ευθύνη. Οι εμπειρίες, τα βιώματα των μεγαλύτερων μας συγκινούν και μας διδάσκουν. Απόψε όμως θέλω να εστιάσω σε αυτό που εγώ ονομάζω νέα ταυτότητα για το Μαλεβίζι. Αυτή είναι η βάση μας. Για να είμαστε υπερήφανοι για το Δήμο του σήμερα, όχι μόνο για το Δήμο του χθες. Για να μιλάνε για μας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτό είναι το όνειρό μας. Αυτή η ταυτότητα λοιπόν ορίζεται πάνω σε 6 άξονες. Με λίγο νερό. Διαφάνεια παντού. Ανοιχτές συμμετοχικές διαδικασίες στο σχεδιασμό και στη λήψη των αποφάσεων. Ανοιχτές πόρτες, δημοκρατικές διαβουλεύσεις και πάνω απ' όλα ενεργοποίηση του Δημότου. Θεσμοθετούμε μεθόδους και πρωτοβουλίες διαβούλευσης και άμεσης δημοκρατίας. Διαφάνεια και λογοδοσία παντού. Από τα μικρά και καθημερινά μέχρι τα πολλά και τα μεγάλα. Εισάγουμε τις νέες τεχνολογίες για να ενισχύσουμε την αμεσότερη συμμετοχή των δημοτών. Με live streaming σε όλες τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων για να μπορούν οι δημότες να κρίνουν και να παρεμβαίνουν. Σχεδιάζουμε την πιλωτική εφαρμογή του συμμετοχικού προϋπολογισμού. Θεσπίζουμε εξαμηνιαίες δημόσιες ενημερώσεις για την πορεία των δράσεων των εταιριών και των νομικών προσώπων του Δήμου. Θέλω να σταθώ στο τελευταίο. Οι εταιρείες του Δήμου δεν είναι ξυφλίκι κανενός. Υπάρχουν για να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με κόστος προσβάσιμο σε όλους. Δίνουμε την αξία σε ένα ξεχασμένο θεσμό. Δίνουμε την αξία που αναλογεί στο θεσμό του συμπαραστάτη του Δημότου. Τον αναγάγουμε σε θεσμό προτεραιότητα για την ενίσχυση της δημοκρατίας. Δεσμεύομαι σήμερα εδώ ότι η πρότασή μου θα είναι ένα άτομο καθολικής αποδοχής και ευνοσμένης αξίας. Δεύτερος άξονας. Έξυπνος και αποτελεσματικός Δήμος. Τον ονομάζουμε Μαλεβίζι E-Project. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, φίλες και φίλοι, είναι εδώ. Οι νέες τεχνολογίες καταργούν τα όρια μεταξύ παλαιών και νέων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ του Βορρά και του Νότου. Σε λίγα χρόνια θα καταργούν και τα όρια μεταξύ των περιφερειών και των Δήμων. Με αυτό το δεδομένο, ο Δήμος Μαλεβίζι από την επόμενη μέρα των εκλογών οφείλει να επιδοθεί σε ένα ψηφιακό μαραθώνιο. Να ενσωματώσει την ψηφιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν έχει ονομαστεί τυχαία ενιαία ψηφιακή αγορά. Σχεδιάζουμε την ενίσχυση ψηφιακών δημοτικών υπηρεσιών με στόχο λιγότερες επισκέψεις στο Δήμο, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση. Προτεραιότητά μας λοιπόν στο Μαλεβίζι E-Project είναι να διαθέτουμε ηλεκτρονικά πιστοποιητικά στο Δημότη μέσω της ψηφιακής υπογραφής. Η αξιοποίηση των νέων πληροφοριών και τεχνολογιών παρέχοντας online πληροφορία για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και του χρησιακού σχεδιασμού του Δήμου. Η ενίσχυση του τουριστικού μας προϊόντος με εφαρμογές που θα εμπλουτίζουν την βιωματική εμπειρία των επισκεπτών μας. Και όλα αυτά για να φτιάξουμε ένα Δήμο λειτουργικό και υπηρεσίες που θα διευκολύνουν το Δημότη και δεν θα το ταλαιπωρούν. Για το Μαλεβίζι, για να εναρμονίζεται με τις ανάγκες των κατοίκων αλλά και τη φυσιογνωμία, τον πολιτισμό, την ιστορία και το φυσικό πλούτο της περιοχής. Για το στρατηγικό αυτό πλάνο θα συνεργαστούμε με τα εκπαιδευτικά και τα ερευνητικά ιδρύματα του νησιού μας, με τα οποία θα διεκδικήσουμε σταθερή και μόνιμη συνεργασία για όλα τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν το Δήμο. Θέτουμε σε πρώτο πλάνο την ολοκλήρωση της εκπόνησης ενός σχετικού γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού.
εμπιστεύοντας πράξεις εφαρμογής για περιοχές όπως το Γάζι και η Αγία Μαρίνα και φυσικά ολοκληρώνοντας πολεοδομικές μελέτες σε περιοχές άμεσης προτεραιότητας όπως η Αμουδάρα, τα Καλέσα, ο Κρουσόνας και το παραλιακό μέτωπο του Δήμου με τις ήδη υπάρχουσες υψηλές τουριστικές ροές αλλά και στους οικισμούς της ενδοχώρας του Δήμου. Γνωρίζουμε, φίλες και φίλοι, ότι ο τόπος μας αναπτύσσεται ραγδαία πληθυσμιακά. Γνωρίζουμε ότι η οικιστική μας ανάπτυξη μεγεθύνεται από πληθυσμιακές ροές που δεχόμαστε και από τους όμορους Δήμους. Γι' αυτό είναι σημαντικό να είμαστε έτοιμοι. Να σχεδιάσουμε βιώσιμα, ισόρροπα τα επόμενα βήματά μας. Να αναδείξουμε τους παραδοσιακούς οικισμούς, δίνοντάς τους την αξία που τους αναλογεί. Τέταρτος άξονας. Ποιότητα ζωής. Προχωράμε σε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων αναβάθμισης υποδομών και δομών. Σχεδιάζουμε αστικές και περιαστικές υποδομές, όπου διασφαλίζεται η ασφαλής προσβασιμότητα και προσφέρονται λειτουργικοί ελεύθεροι χώροι. Αποδίδουμε στους πολίτες κοινόχρηστους χώρους για αναψυχή, περίπατο, αθλητισμό, ποδήλατο, παιχνίδι με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Αναβαθμίζουμε το οδικό δίκτυο, μεριμνούμε για χώρους στάθμευσης και εκπονούμε κυκλοφοριακές μελέτες που είναι τόσο απαραίτητες για να μην έχουμε ατυχήματα με τα παιδιά όταν πηγαίνουν καθημερινά στο σχολείο τους. Μεριμνούμε για τη συγκοινωνιακή σύνδεση περιοχών όπως το Γάζι με την Αμουδάρα, το Πανεπιστήμιο και το Παγνί. Προωθούμε πρακτικές κυκλικής οικονομίας, ενισχύουμε την ανακύκλωση, χωροθετούμε πράσινα σημεία για τη διαλογή απορριμμάτων, προστατεύουμε και αναδεικνύουμε το φυσικό μας περιβάλλον. Καθιστούμε τον Δήμο σύγχρονο και προσβάσιμο σε άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένους. Στηρίζουμε την εκπαιδευτική διαδικασία, δημιουργώντας συνεργασίες με λογοθεραπευτές και παιδοψυχολόγους, ειδικά για τους γονείς που το έχουν ανάγκη.